τη σχολή τυφλών δεν είναι για τα κέρδη των τραπεζιτών. Μπράβο, τα παιδιά απ' τη σχολή τυφλών δεν είναι για τα κέρδη των τραπεζιτών. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Είναι πρόσφατο το πολιτήριο που είχε αναρτηθεί και το πήρανε πίσω κάτω και από τη δικιά μας πίεση, από την κινητοποίηση που κάναμε στο κεντρικό κατάστημα της Εθνικής. Ωστόσο, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιά επανάπαυση, κανένας εμβησυχασμός. Πρέπει να λυθεί εδώ και τώρα το πρόβλημα της στέγασης του ΚΕΑΤ, το περιουσιακό, έτσι ώστε να γίνει αποκλειστικός, να έχει την αποκλειστική κυριότητα το ΚΕΑΤ. Λοιπόν, πρέπει εδώ και τώρα η κυβέρνηση να πάρει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να λυθεί επιτέλους αυτό το ζήτημα που χρονίζει εδώ και χρόνια. Και για την ύπαρξη και επιδείνωση αυτού του προβλήματος έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, είτε είναι μονοκομματικές είτε είναι συνεργασίας με κύριο κορμό το ένα ή το άλλο κόμμα, όπως επίσης και οι τοπικές διοικήσεις, η τοπική διοίκηση είτε σε επίπεδο αντιπεριφέρειας είτε σε επίπεδο Δήμου Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό λοιπόν έχει και ένα νόημα το τι δημοτικές αρχές και τι συσχετισμός δύναμης θα υπάρχει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Καταρχάς, το ιστορικό κτίριο της σχολής τυφλών στη Θεσσαλονίκη αποτελεί σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους στην αναπηρία και όχι μόνο. Οι κινητοποιήσεις και οι δράσεις των φορέων που οργανώθηκαν το προηγούμενο διάστημα οδήγησαν στο να αποσπάσουμε τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι δεν θα πουληθεί. Παρ' όλα αυτά, οργανώσαμε και άλλη κινητοποίηση, επειδή δεν θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση αναμονής. Αντιθέτως, θα οργανώσουμε και νέες κινητοποίησεις σε περίπτωση που επιχειρηθεί νέα μεθόδευση από την κυβέρνηση ή από την τράπεζα. Δεν εμπιστευόμαστε και δεν θεωρούμε δεδομένες τις δηλώσεις της Υπουργού και της κυβέρνησης ότι βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία και σε κλίμα συνεννόησης με την τράπεζα για να μην πουληθεί το κτίριο, αφού ήταν η τράπεζα που πριν λίγο καιρό έστελνε εξώδικο στην σχολή τυφλών ζητώντας αναλυτικές πληροφορίες για το μέγεθος και τον τρόπο λειτουργίας του κτιρίου, το οποίο είχε βγάλει σε πολιτήριο. Εμείς θέλουμε απλά να τονίσουμε ότι σε οποιαδήποτε απόπειρα των μονοπωλιακών ομίλων να χτυπήσουν τη δημόσια περιουσία, σε οποιαδήποτε απόπειρα των κυβερνήσεων να βάλουν χέρι στη δημόσια περιουσία, τα σωματεία και οι φορείς είναι εδώ πέρα για να μπορέσουν να το σταματήσουν αυτό. Έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν ότι όποτε συλλογικά και οργανωμένα δώσαμε τη μάχη, καταφέραμε πράγματα. Έτσι ακριβώς το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στην περίπτωση της σχολής τυφλών. Κανένας να μην μείνει έξω από την εκπαίδευση και να προστατεύσουμε αυτό που ονομάζεται κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με τον αγώνα μας και με την πάλη μας.